κύριε Πολυκάρπου. Καλό μεσημέρι, κύριε Μουσέο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, βγήκε μια λυτή ανακοίνωση, μπαίνοντας έτσι σιγά σιγά στο διατάφτα, που αναφέρει καταρχάς ότι η εκλογική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί 25 Ιουνίου. Και το ερώτημα είναι γιατί 25 Ιουνίου και όχι νωρίτερα, όπως προνοεί το καταστατικό, για παράδειγμα, για το επόμενο 15 ημέρο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είχαμε την χαρά να είμαστε στον τελικό, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, δεν διεξήχθη σε 18 Μαΐου. Το οικονομικό έτος λήγει 31 Μαΐου. Έτσι θεωρήσαμε ότι θα την συγκαλέσουμε τη Γενική Συνέλευση και θα την πραγματοποιήσουμε εντός Ιουνίου. Από την εξέταση των δυνατοτήτων που υπήρχε για τον Ιούνιο, και λαμβάνουμε υπόψη ότι έχουμε και το άλλες εκδηλώσεις εντός του Ιουνίου, κρίναμε ότι η καταλληλότερη ημερομηνία θα ήταν 25 Ιουνίου για να δοθεί η ευκαιρία και η δυνατότητα να ετοιμαστούν όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία θα καταδεθούν στη Γενική Συνέλευση. Εξάλλου, από τη στιγμή που ο προγραμματισμός για τη νέα περίοδο έχει ήδη αρχίσει, ήταν φυσικό να αρχίσει αμέσως μετά την λήξη της αγωνιστικής περίοδου, από τη στιγμή που ήδη γίνονται επαφές για τη διαμόρφωση του νέου καταλόγου εμψύχου υλικού της Ομόνιας, την εξέβρεση νέου προπονητή και όλα τα θέματα που απασχολούν την ομάδα μας, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα αποτελέσει κόλλημα για τη διεξαγωγή της ετήσιας εκλογικής γενικής συνέλευσης στις 25 Ιουνίου. Πιθανόν να ήταν και δίκο από μαχαίρι για εσάς, δηλαδή αυτό που ρώτησα προηγουμένως και το συζητούμε, το αναφέρετε τώρα, δηλαδή αν ήταν πιο νωρίς μπορεί να μην κάποιοι που ήθελαν να προγραμματίσουν να είναι ίσως υποψήφοι να μην προλάβαιναν, τώρα μπορεί να είναι κάπως αργά. Τέλος πάντων, ουσία ότι θα γίνει η γενική συνέλευση, δεν ξέρω, υπάρχουν ενδείξεις πρώτον από εσάς τους υφιστάμενους διοικούντες, ενώ πρόεδρων και μέλη διοικητικού συμβουλίου, αν θα συνεχίσετε, πήρατε μια απόφαση συλλογική ή ο καθένας θα αποφασίσει ατομικά για το μέλλον του στο διοικητικό συμβουλίο, το πρώτο το ερώτημα, και το δεύτερο, αν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι θα υπάρξουν άτομα τα οποία θα ενδιαφερθούν να εισέλθουν ή να διεκδικήσουν θέση στο διοικητικό συμβουλίο. Κύριε Παπαμουνησέως, το θέμα αυτό απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρώτο ήταν να οριστεί μέσα από τις δεδομένες συνθήκες η ημερομηνία που θα διεξηχθεί η εκλογική Γενική Συνέλευση. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που έγινε ο καθορισμός της ημερομηνίας, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα που δίνει τη δυνατότητα και στα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και σε άλλους οι οποίοι πιθανόν να ενδιαφέρονται να εμπλακούν στα διοικητικά του σωματείου, να πάρουν τις αποφάσεις τους. Εμείς στη χθεσινή μας συνεδρία, σαν υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είχαμε οποιαδήποτε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το ποιος μένει, ποιος θα φύγει κλπ. Είναι ένα θέμα το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων στις επόμενες μέρες, για να διαμορφωθεί ένα ξεκάθαρο σκηνικό για το πώς προχωρούμε τα μέλη του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την νέα διοίκηση που θα προκύψει μετά τις 25 Ιουνίου. Επομένως, ας κάνουμε λίγη υπομονή, υπάρχει ο χρόνος ο οποίος προσφέρεται για να ληφθούν από τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και σε επίπεδο ολομέλεια Γενικού Διοικητικού Συμβουλίου, οι ανάλογες αποφάσεις. Ναι, αυτό ήταν το ερώτημα. Απλά για ξεκαθάρισμα, δηλαδή αν ο καθένας αποφάσισε ατομικά ή αν κάποια στιγμή πείτε, κύριε, θα αποφασίσουμε συλλογικά. Να, λέτε ότι στις αμέσως επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Αγαπητέ μου Σελιό, σίγουρα κανένας δεν στερεί από κανέναν το δικαίωμα να αποφασίσει ατομικά. Είναι αναφέρεται το δικαίωμα του κάθε μέλους του σωματείου. Από την άλλη όμως, αυτήν τη διοίκηση τη συνδέει και μια ομαδικότητα, η οποία ομαδικότητα οδήγησε στην ανάληψη της διοίκησης τον Φεβρουάριο του 2014. Βαλήσαμε μαζί με ένα τριετές πλάνο που στόχευε στην σωτηρία της Ομόνιας με τα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα που υπήρχαν και στην σταδιακή αγωνιστική ανάκαμψη. Και επομένως, αυτά τα δεδομένα, αυτοί οι στόχοι που έχουν τεθεί, ο δρόμος που όλοι μαζί διανύσαμε με τη βοήθεια του κόσμου για να χειριστούμε αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα που ταλάνιζαν το σωματείο μας,
δημιουργεί κάποιες προϋποθέσεις που οπωσδήποτε τονίζουν και την ομαδικότητα. Δηλαδή, τη συλλογικότητα μας ό,τι αφορά σε όλους. Ενδιαφέρει να ξέρω πώς θα προχωρήσουμε ομαδικά, ποιοι θα προχωρήσουμε κλπ. Επομένως είναι ένα θέμα μάλιστα. που ας το αφήσουμε να εξελιχθεί στις επόμενες μέρες. Σωστό. Απλά θυμάμαι χαρακτηριστικά και επειδή το αναφέρατε και εσείς τώρα μου δίνετε έτσι τροφή με την καλή την έννοια. Στην ουσιαστικά μοναδική παρουσία του τηλεοπτική φέτος ο κύριος Δώρος Σεραφείμ είχε αναφερθεί στο τριετές πρόγραμμα. Αναφέρεστε και εσείς στο τριετές πλάνο, πρόγραμμα όπως θέλετε λέστε. Ναι, ναι, είναι μια λέξη που μπορεί να ναι, έχει πολλές μορφές. Σωστό. Αναλάβατε Φεβρουάριο 14. Άρα το τριετές χρονικά λίγει του χρόνου το Φεβρουάριο. Και γι' αυτό τον είχα ρωτήσει από τότε, άρα του είπα, και ήταν νομίζω εύλογο το ερώτημα. Όταν δεν τελειώνει ένα έργο το οποίο έχετε ουσιαστικά προαναγγείλει, λογικό περισσότερο είναι να διεκδικήσετε επανεκλογή μέχρι να ολοκληρωθεί. Έτσι ήταν ο συλλογισμός μου, μπορεί να είναι λάθος. Είναι ένας πολύ σωστός συλλογισμός. Ακούοντας κάποιος αυτό το θέμα, λέει φυσιολογικά πρέπει να λήξει ο τρίτης πλάνο. Όμως λαμβανομένου υπόψη ότι έχει διανυθεί ο μεγαλύτερος χρόνος. Είμαστε τώρα στη διοίκηση του δωματίου από 28 μήνες. Έχουν επιτελεστεί αρκετά πράγματα. Παρόλο που η κατάσταση παραμένει δύσκολη, διανύσαμε ένα πολύ δύσκολο δρόμο και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σταδιακά τα πράγματα θα βελτιώνονται ακόμη περισσότερο. Από την άλλη όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύει στον οποιοδήποτε ο οποίος αποτελεί σήμερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να κάνει κάποιες άλλες σκέψεις και να πει πρόσφερα αρκετά αυτό το διάστημα, βοήθησα όσο μπορούσα. Θέλω αυτή τη στιγμή για διάφορους λόγους είτε να, out, να παραμείνω είτε να αποχωρήσω. Ναι, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι διακόπτει την ροή του τριετούς προγράμματος. Εξάλλου θέλω να τονίσω ότι σε όλους τους οργανισμούς, σε όλες τις εταιρείες υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν μια συνέχεια. Δηλαδή ξεκινά ένα πλάνο, ξεκινούν κάποιες ενέργειες στο να επιτευχθούν οι στόχοι του πλάνου. Κάποια στιγμή έρχονται νέα πρόσωπα, είτε συνεχίζουν το πλάνο αυτό, είτε κάνουν δικές τους προσθήκες και προχωρούμε με έναν και μοναδικό στόχο. Να φτάσουμε εκεί, σε εκείνο το σημείο που θα πούμε ότι επιτέλους η Ομόνοια έχει ξεπεράσει το οικονομικό της πρόβλημα. Και από την άλλη, ναι, μπορούμε αυτή τη στιγμή να ταινίζουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία την αγωνιστική ψυχή του θέματος και να στοχεύσουμε πλέον να φτάσουμε στα γνωστά μας λιμέρια που είναι ο πρωταθλητισμός και οι επιτυχίες στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Απλά ένα γενικό ερώτημα στο κεφάλαιο προπονητής. Πότε πάνω κάτω αναμένεται από τον Νίκο Νταμπίζα να ανακοινώσει ουσιαστικά το νέο αφεντικό και σε ό,τι αφορά στις προσθέσεις, γιατί αφαιρέσεις άρχισε ήδη ο κατάλογος και δημοσιοποιείται. Ναι, είναι γεγονός ότι ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα κάποια ονόματα τα οποία πλέον δεν θα βρίσκονται στο κατάλογο του έμψυχου υλικού για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Έχει ανακοινωθεί ήδη η λήξη της εργασίας με τον Λουτσιάνο Μπεμπέ, τον Χριστοβάο Ράμος, τον Άνδρας Κέρν και λοιπά. Έχει φύγει ο ΕΖΕ, παλαιότερα έφυγε, αποδεσμεύτηκε και ο Καπράλ που ήταν μια περίπτωση που για ολόκληρο τον χρόνο ήταν ένα θέμα που απασχολούσε το σωματείο. Και τώρα με την επιστροφή του ο Νίκου Νταμπίζα, ο οποίος όπως είναι γνωστό βρίσκεται στο εξωτερικό, αυτά τα θέματα θα προχωρήσουν για περαιτέρω διευθέτηση, θα έχει επαφές ο Νίκος Νταμπίζας και με τον Νούνο Ασίς και με τον Σκέμπρη και με άλλους ποδοσφαιριστές για να δούμε τελικά από το υφιστάμενο έμψυχο υλικό ποιοι παραμένουν στην ομάδα. Ταυτόχρονα είμαι αισιόδοξος, πιστεύω μάλλον, ακράδοντα ότι με την επιστροφή του Νίκου Νταμπίζα θα έχουμε την εισήγηση του ή τις απόψεις του σε σχέση με το ποιος θα είναι το νέο αφεντικό στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μας. Είναι ένα θέμα που οπωσδήποτε προέκυψε την τελευταία στιγμή, γιατί όλα έδειχναν ότι δεν θα αλλάζαμε προπονητή. Για κάποιους λόγους προέκυψε η λύση της συνεργασίας με τον Βλάταν. Επομένως θεωρώ ότι τέλος της εβδομάδας, αρχές της άλλης εβδομάδας θα είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε
τι μπορούν να αναλάβουν το τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας της Ομόνιας. Σας άκουσα και προσεκτικά και κλείνω την μαγική λέξη πρωταθλητισμός, για να είμαι τελείως δίκαιος. Πρώτη φορά την ακούω στα τελευταία 2-3 χρόνια στην Ομόνια και την είπατε πριν από λίγο. Και έχει τεράστια σημασία αυτό, είναι και στη ψυχολογία του κόσμου. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, πώς την είπα, έχει σημασία πώς την είπα. Είπα ότι από τη στιγμή που θα συνεχίσει και θα ολοκληρωθεί το τριετές πλάνο, με επιτυχία, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις. Η Ομόνια να αισθάνεται από οικονομικής άποψης πολύ καλύτερα και με μεγαλύτερη άνεση, και με βάση αυτό το δεδομένο να θέσει και πιο ψηλά τους στόχους. Αυτό είπα. Τα πράγματα αυτή τη στιγμή παραμένουν ακόμη δύσκολα. Όπως είναι γνωστό και δεν το κρύψαμε, το ανακοινώσαμε και προχθές που παρουσιάσαμε τον Νίκο, επίσημα τον Νίκο Νταμπίζα, ότι ο προϋπολογισμός μας παραμένει στα επίπεδα εκείνα, και το γνωρίζει και ο Νίκος Νταμπίζα, σε εκείνα τα επίπεδα που μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να υπάρχουμε και να δραστηριοποιούμαστε σαν μια σωστή ποδοσφαιρική οντότητα. Επομένως, δεν πρέπει να πάρουμε μια λέξη. Εγώ δεν αποκλείω ότι η Ομόνια πρέπει να έχει. Αντίθετα, είμαι θειασότης στη θέση ότι πρέπει η Ομόνια πάντοτε να θέτει ψηλούς στόχους. Έκανα αναφορά προηγουμένως στην ψυχολογία. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη την ώρα που θα δείτε αυτή τη στιγμή στοχεύω ψηλά. Σωστό. Κάποια στιγμή θα το πούμε βέβαια. Επειδή... Ναι, όχι, και είπαμε, απλώς... είπε και ο πρόεδρος μας κάποτε ότι θα δημιουργήσουμε την ομάδα εκείνη που θα κερδίζει ακόμη και τη διαιτησία. Δεν το είχαμε πει, είναι γνωστό. Ναι, απλώς το έβαλα μέσα και την παράμετρο ψυχολογία, γιατί οι αριθμοί, λέμε πολλές φορές, δεν είναι αλήθεια. Και στο κεφάλαιο Ομόνια, στις ομάδες σας βασικά, λένε ότι, γι' αυτό είπα το, η λέξη πρωταθλητισμός είναι μαγική για τον κόσμο, ειδικά για τον μεγάλο σας κόσμο πραγματικά. Γιατί στα τελευταία 24 χρόνια, πρώτη φορά ο Ομονιάτης νιώθει ότι, κύριε, έχω πάρει το έναν έκτον των τίτλων του πρωταθλήματος, δηλαδή μονάχα 4. Δεν είχε ξαναγίνει. Δηλαδή παλαιότερα, ειδικά που έμαθα με χρήση, όχι χρήση, χρυσές δεκαετίες και σε δυσκολότερα χρόνια ακόμη να παίρνουν τίτλους, να παλεύουν και να κάνουν. Βλέπουν ότι έχει αρκετά χρόνια για έμεινο για κυπέλλο, γιατί ο στόχος του Ομονιάτη ήταν ανέκαθεν το πρωτάθλημα. 4 τίτλοι, το 93, το 1, το 3, το 10, σε 24 έτη. Αγαπητέ μου Στέλιο, αυτό που λες είναι απόλυτα σωστό. Και φυσιολογικά ο κόσμος της Ομονίας αισθάνεται έτσι, γιατί η ιστορία της Ομονίας είναι τέτοια που για τους νεότερους αυτό το πράγμα είναι πολύ έτσι έντονο. Λέει σου ότι για χρόνια ήμασταν η δύναμη που κυριαρχούσε στον ποδοσφαιρικό χώρο και ξαφνικά από κυριαρχούσα δύναμη περάσαμε... Έδωσε και αγώνα επιβίωση, να το πούμε νομά. Έδωσε αγώνα επιβίωση, βέβαια. Το λοιπόν. Και είναι φυσιολογικό να αισθανόμαστε. Και εγώ, αν με ρωτήσεις, θα ήθελα να είμαστε... Δεν μπορεί να ισχυριστεί το αντίθετο. Ταυτόχρονα όμως, πρέπει να πούμε ότι είναι ευχής έργων που καταφέραμε μέσα σε πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες, όπου ήταν θέμα χρόνου να καταρρεύσει οικονομικά το οικοδόμημα της Ομόνιας, να σταθούμε στα πόδια μας, να ξεπεράσουμε τις άμεσες ανάγκες και προβλήματα και να μπορέσουμε να προδιαγράψουμε το μέλλον. Και εδώ είναι που πρέπει να κυριαρχήσει η δύναμη της θέλησης και ταυτόχρονα το αίσθημα της αισιοδοξίας ότι ναι, μπορούμε όλοι μαζί σύντομα να στοχεύσουμε εκεί που όλοι εδώ αρκετόν καιρό θέλουμε να φτάσουμε. Να στοχεύσουμε ξανά στην κορυφή. Αυτό είναι η επιθυμία, είναι το αίσθημα αισιοδοξίας που έχουμε, αλλά πάντοτε με νυφαλιότητα, προσεκτικά, για να μην καταστρέψουμε ό,τι χτίσαμε με πολύ δυσκολία μέχρι σήμερα. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται κάποτε την πικρία μας να την ελέξουμε, διότι όλοι νιώθουμε πικρία. Νιώσαμε πικρία που χάσαμε τον τελικό κυπέλλου, για παράδειγμα, και σας μιλώ σαν άνθρωπος με πολύ συνέστημα. Ταυτόχρονα όμως λέω ότι ο δρόμος είναι μπροστά μας. Χρειάζεται να πεισμώσουμε ακόμη περισσότερο, χρειάζεται να δώσουμε ακόμη περισσότερες δυνάμεις
και όλοι μαζί. Η Ομόνια είναι μια μεγάλη ιδέα, είναι ένα μεγάλο σωματείο. Είναι αισιόδοξο ότι θα έρθει η στιγμή που και πάλι θα κοιτάξουμε με μεγαλύτερη ικανοποίηση και χαρά το μέλλον. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολυκάρπου. Καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά, αγαπητοί μου Στέλιο. Χαιρετισμού σε όλου του Ομονιάδε που μαζί μα ακούν αυτή τη στιγμή και μαζί θα στοχεύσουμε στη νέα αγωνιστική περίοδο. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Λάγη Πολυκάρπου.